Εσύ τι θυμάσαι δηλαδή, ρε παιδί μου. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι το εξής πράγμα. Θα σου μιλήσω για βίωμα, όχι για διήγηση, αλλά αυτό το οποίο εγώ να με περπάτησα. Εμείς καταρχήν ξεχειγωνιάζαμε στην Κοπαίδα. Η Κοπαίδα ήταν παλιά λίμνη. Στο Τσιαμάλι, πού? Όχι στο Τσιαμάλι. Λοιπόν, στην περιοχή του Κάστρου, η οποία το Κάστρο λεγόταν παλιά Τοπόλια. Εκεί στον κάμπο λοιπόν, σε μία θέση που την ονομάζανε στο 36 χιλιόμετρο, εκεί λοιπόν είχε ο πατέρας μου με την καλύβα και το μαντρί του. Προτού να πάει εκεί, που ήμασταν μαζί με τα πρώτα ξαδέρφια, ήμασταν στο Στροβίκι, είναι ένα οικισμό στο οποίο τον συναντάς από Κάστρο για να πας στο Ερχομενό, συναντάς λοιπόν έναν οικισμό ενδιάμεσα, εκείνο λέγεται Στροβίκι. Από το πάνω μέρος λοιπόν ήταν τα σιγαριδέικα, τα καλύβη και τα μαντριά. Πόσες οικογένειες ήσασταν δηλαδή? Εκεί λοιπόν ήταν 6 οικογένειες και η οικογένεια του πατέρα μου 7. Πρόβατα. Λοιπόν, και πρόβατα ήταν περίπου με τα 1500. Και είχαν λιβάδια, τα οποία τα νοικιάζανε από την αγγλική εταιρεία που είχε την εκμετάλλευση της Κοπαίδας. Μέχρι και το 1952, οπότε επί πλαστήρα απαλλατριώθηκε η Κοπαίδα, έφυγε ο Άγγλος και έγινε η διανομή των χωραφιών στις παρακείμενες κοινότητες. Τι κάναν τώρα να μην σερακασανέει, τι έκανε το τσιγαριδέικο. Μετά το Αγίου Γεωργίου, το πρώτο μέλημά τους ήταν να κουρέψουν. Λοιπόν, ο κούρος ήταν σημαντικό γεγονός για το Σαρακασανέως και για το Σιγαριδέως. Η ουροτελεστία. Λοιπόν, ήταν τελεστία και τα λοιπά. Ήταν ομαδική, ήταν ομαδικά συμμετείχαν λοιπόν όλοι. Έπρεπε να ψήσουν. Ο κούρος γινόταν παραδοσιακά, όχι με ηλεκτρικά αυτά και τα λοιπά. Με τα ψαλίδια. Με το ψαλίδι, τα οποία τα χέρια εδώ ματώνανε, γι' αυτό τα δένανε. Με μαλλιά. Με μαλλιά και τα λοιπά, να μην και απ' έξω λίγο πανί για να μπορέσουν να τελειώσουν. Οι δε γυναίκες, η μάνα μου παραδείγματος χάρη, η γελιά μου, η βαβά μου, όχι η γελιά μου, η βαβά. Λοιπόν, αυτοί είχαν άλλη αποστολή. Η μάνα ήταν να διαλέξει ποιο ήταν το καλύτερο μποκάρετο από τα μαλλιά που το ήθελε για να φτιάξει τα καλά ρούχα για την οικογένεια, τα μαντάνιγα, να φτιάξει λοιπόν τη μαλλιώτα. Διάλεγε λοιπόν το καλό μαλλί στην άκρη. Η βαβά μάζευε το μπουκάρι του κουρευτής, κούρευε και τα άφηνε κάτω όπως είναι. Οι γυναίκες ήταν αυτές οι οποίες με τυλίγανε και το κάνανε μπουκάρι, το λέγανε αυτό, και το βάλανε στη σειρά, διότι τότε τα μαλλιά είχαν πέρασει. Πουλούνταν τα μαλλιά, όχι σαν τώρα που δεν τα πλησιάζει κανένα. Τα πετάμε τώρα. Τα πετάμε. Και την ημέρα εκείνη όταν τελειώνανε, που είχαν ψητό, είχαν ετοιμαστεί γιαούρτες, είχαν ετοιμαστεί πίτες, γαλατόπιτα, λαχανόπιτα κτλ. Και ήταν καλεσμένος και 2 ή 3 άτομα, άλλοτε από την κοινότητα του Κάστρου, και προτού να φύγει ο Άγγλος, μία αντιπροσωπεία από τους Άγγλους, που ένας εξ αυτών των αξιωματούχων είχε βαφτίσει εμένα και ήταν δεμένη η ιστορία. Τον είχαν φιλοξενούμενο μετά τον κούρο όμως. Εσύ κάτω γεννήθηκες? Εγώ γεννήθηκα, όχι. Γεννήθηκα στη στράτα. Θα σου πω πώς γεννήθηκα στη στράτα. Λοιπόν, ξεκινάγαμε λοιπόν μετά το Αγίου Γεωργίου και γινόταν η ετοιμασία για να ξεκινήσουν για τα βουνά. Αυτή η ιστορία είχε έναν πρόλογο. Πρώτα-πρώτα έπρεπε να καλυγώσουν τα χοντρικά. Τα λογομούλαρα. Τα λογομούλαρα. Να επιθεωρήσουν τα σαμάρια, τα καπίστρια, τις ίγκλες, αν είναι εντάξει. Και ξεκινάγανε λοιπόν να με από εκεί και κάνανε κονάκι. Την άνοιξη, όταν ήταν καλός ο καιρός, προσπαθούσαν, επειδή εδώ να με ήταν κρύο, προσπαθούσαν εδώ να έρθουν να φτάσουν το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου,
Όχι γρηγορότερα, διότι γρηγορότερα έκανε κρύο, δεν είχε χορτάρι κτλ. Γι' αυτό έκαναν κοντινά κονάκια. Και υπήρχε και μία νομοθεσία επί Βενιζέλου ακόμα, σε κάθε κοινότητα επιτρεπόταν ο μετακινούμενος κτηνοτρόφος να παραμείνει 3 μέρες, όχι 4. Όπου όμως βρίσκανε σε κάποιες κοινότητες, βρίσκανε και είχε πολύ χορτάρι, κάνανε το εξής κόλπο. Μέναν μεν τις 3 μέρες, φεύγανε λοιπόν και πηγαίνανε παραπέρα στην άλλη κοινότητα και ξαναγυρίζανε την επόμενη πάλι εκεί, χαρτζηλικώνοντας τον αγροφύλακα, διότι ο αγροφύλακας γνώριζε να μπορεί να γυρίσουν. Αλλά αυτό όμως ήταν το δώρο του αγροφύλακα, το οποίο να μην το επιδίωκε ο ίδιος. Έτσι λοιπόν ροκάνιζαν τον χρόνο. Συγχρόνως όμως υπήρχε και μία γιαγιά, η γιαγιά η Θεοδόρενα, η οποία ξεκινούσε μία ώρα προτού να ξεκινήσει το κονάκι να ταξιδέψει. Μόνη της. Όχι. Και έπαιρνε μαζί της τα μικρά παιδιά. Δηλαδή, αυτά που ήταν 6, 7, 8, 9, 10 ετών, κάτω από 6 και τα λοιπά τα βάζανε παρασάμαρα. Αν είχανε. Αν δεν είχανε. Ζαλίκα. Ζαλίκα. Λοιπόν, αυτό το λέγαμε, θα πάμε με τη βαβά τη Θεοδόρνα σαν μπροστά. Στο σαν μπροστά εγώ συμμετείχα. Συμμετείχα, τους πηγαίναμε, φεύγαμε με μας, ξυπνάγανε μία ώρα γρηγορότερα για να πάμε. Η γιαγιά αυτή ήξερε που έχει νερό να σταματήσει, ήξερε και τα λοιπά, να με, που πάει ο δρόμος, ήξερε τα πάντα. Και έτσι φτάναμε στην επόμενη στάση, στο επόμενο κονάκι, περίπου το ίδιο, δηλαδή το καραβάνι. Και τα παιδιά που πήγαιναν σε μπροστά, συνέπεπταν να μείνουν εκείνα. Εκεί λοιπόν έπρεπε να στηθεί η τέντα. Η τέντα με τα τεντόξελα, έπρεπε μετά την τέντα και τα λοιπά να γίνει η προετοιμασία, να γίνει το άρμα την άνοιξη, έπρεπε να αρμέξει τα πρόβατα. Να φτιάξει στρούγκα. Λοιπόν, πώς αρμέγανε και τα λοιπά, να με πάζαν μια τριχιά, πρόχειρα στηρίγματα και μια σκηνή και τα λοιπά, να με και τα βάζαν τα πρόβατα, όλη η οικογένεια αρμέγανε. Έπρεπε λοιπόν να με το τυρί να το πήξουν και έπρεπε στη συνέχεια να το πάρει λοιπόν ο πατέρας μου, παραδείγματος χάρη, να πάει στο κοινωνικό χωριό να το πουλήσει σαντίλα. Σαντίλα. Ήξεραν να με, σε ποιο χωριό έχει πέρασει το τυρί, ήξεραν να με, σε ποιο μαγαζί να πάνε που ξέραν ότι θα αγοράσει. Θυμάμαι παραδείγματος χάρη, εγώ πηγαίνω στο Λιοντάρι, θα πάμε στο Δημητράκη του Σαλαγιάννη. Καταγωγή του τραυματικού. Θα πάμε στο Σαλαγιάννη να δώσουμε τα τυριά. Ή να πάρουμε καπνό, θα μας υποδείξει αυτό δηλαδή, που είναι για να πάρουμε καπνό, που ήταν απογορευμένο από πέρα, απογορευόταν η πόλη. Έτσι λοιπόν φτάνανε στα Καμάρι. Όταν φτάνανε εδώ, το θεωρούσαν πλέον ότι ήρθαν στο χωριό, ότι ήρθαν στην Ανάσαρα. Όλη αυτή η διαδικασία, όταν φτάνανε στις Θερμοπύλες, το μεγαλύτερο κονάκι, η μεγαλύτερη απόσταση ήταν από τις Θερμοπύλες, από τον παλιό, δεν υπήρχε ο εθνικός δρόμος, ο παλιός επαρχιακός εθνικός δρόμος, έπρεπε να βγουν στην Ταράσα. Ταράσα είναι μια τοποθεσία, όπως ανεβαίνουμε από το νοσοκομείο της Λαμίας επάνω, είναι τώρα ένας καταβλισμός τσιγκάνων. Σε εκείνον τον καταβλισμό των τσιγκάνων, εκεί έπρεπε να φτάσει. Να κάνουν κονάκι. Να κάνουν κονάκι. Από Θερμοπύλες μέχρι εκεί. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη απόσταση. Και έπρεπε λοιπόν να είναι πολύ καλυγωμένα τα άλογα, διότι περπατάγανε σε δημοσιά, ντομουσιά. Δεν ήταν χωματόδρομος. Και βγαίνανε λοιπόν στην Ταράσα. Εκεί να κάνουν. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο κονάκι. Και περνάγαμε στη Λαμία περίπου κατά στις 5 η ώρα το πρωί και θυμάμαι εγώ τη μυρουδιά από τους φούρνους από την πλατεία Λαού, τα ψωμιά πάνω, φούρνιζαν εκείνη την ώρα, έβγαινε και τα λοιπά και θυμάμαι τη μυρουδιά από το ψωμί.
Το φρέσκο, ναι. Το φρέσκο ψωμί. Από την πλατεία Λαού, μέσα στο εκεί, στο άγαμα του Διάκου. Από εκεί πέρανε και τα πρόβατα. Όχι, όλα, όλα. Πρόβατα, ζώα, φορτωμένα, κοπάδια κτλ. Όλα διαμέσω της πλατείας Διάκου. Όχι πλατεία Λαού από κάτω, πλατεία Διάκου από πάνω. Από εκεί περνάγανε, στα Γαλανέικα, δίπλα από το νοσοκομείο και προχώρανε και φτάνανε πάνω. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο. Τα πρόβατα τράβαγαν, πήγαιναν. Τράβαγαν, βεβαίως. Τραβάγανε τα πρόβατα. Αλλά ήταν το πιο δύσκολο κονάκι. Αυτό ήταν το μαρτυρικό κονάκι. Πολλές οι ώρες προσοχή να μην. Τα σκυλιά να προσέχουν, να. Και να προλάβουν να πάρουν και κανένα φούρνο να έχει βγάλει ψωμί. Και φτάνανε στην ταράτσα. Από την ταράτσα και μετά πάνω γινόταν πιο εύκολα τα πράγματα. Ήταν αλήθεια. Το φθινόπωρο, που ήταν η αντίστροφη μέτρηση, μέχρι και το 1955-56 πηγαίναν με τα πόδια πάλι, αλλά λιγότερες ημέρες, όχι 40 που κράταγε την άνοιξη. Και στη συνέχεια καθιερώθηκε μετά να μην η μεταφορά τα τρένα. Από εδώ πηγαίνανε μέχρι το σταθμό Καΐσες, με Αγγί λεγόταν ο σταθμός, και εκεί λοιπόν φορτώνανε και κατεβάζανε στη Λιβαδιά, στο σταθμό, συντροδομικό σταθμό Λιβαδιάς. Μεγάλη ανάσα για σας. Μεγάλη ανάσα. Πολύ μεγάλη ανάσα. Και αυτό είναι πατροπαράδοτο ελληνικό και τα λοιπά, και για να μας κρύψουν μάλιστα μικρά, για να μην πληρώνουμε εισιτήριο, μας έβαζαν με τα ρούχα μέσα και τα λοιπά. Και όταν πέρναγε ο ελεγκτής, μέτραγε και τα λοιπά. Αλλά σε κάποια φάση όμως η βαβά μου δεν τον κατάλαβε καλά τον ελεγκτή και όπως μπήκε μέσα αυτός νόμιζε ότι είναι κάποιος ντόπιος, του πει «Αγάλια άνθρωποι, με μην πατήσεις τα παιδιά». Εσύ μέχρι ποια ηλικία δηλαδή το ζούσες αυτό? Εγώ με αυτό το έζησα μέχρι ηλικίαζα με 14 ετών. Και μετά? Μετά έμενα κάτω για να τελειώσω το σχολείο και δεν παρακολουθούσα λοιπόν τη διαδρομή. Με αφήνανε κάτω εμένα. Με ποιον? Εδώ αρχίζει πλέον η ιστορία. Καταρχήν πόσα αδέρφια είχες εσύ? Εγώ είχα δύο αδερφές. Εσύ και δύο αδερφές, τρία δηλαδή. Λοιπόν, επειδή φεύγανε από κάτω από τα χυμαδιά να με προτού να τελειώσει το σχολείο, εμένα θα με αφήνανε σε κάποιον φίλο, σε κάποιον κουμπάρο, ώστε να τελειώσει το σχολείο και μετά να φύγουν. Δύο φορές με αφήσανε στην Τοπόλια. Ήταν κουμπάρος, να είχε βαφτίσει την αδερφή μου. Πέρναγες καλά? Λοιπόν, αυτός είχε δύο κόρες και ένα γιο. Αλλά από το ίδιο χωριό ήταν και τα πεθερικά του. Όταν έφυγε ο πατέρα μου, τους άφησε ένα δοχείο τυρί και χρήματα για το διάστημα που θα έμενα εγώ μέχρι να τελειώσω το σχολείο. Αυτά όταν σχολούσαν με τα παιδιά του, πηγαίνανε στη γιαγιά τους και τρώγανε εκεί. Εγώ γύριζα λοιπόν στο σπίτι. Και το σπίτι δεν είχε ψωμί το οποίο να με είχε ξεραθεί, να με δεν τρωγότανε και τα λοιπά. Καμιά ελιά, κανένα κρεμμύ. Αυτό κράτησε με 4-5-6 μέρες και τα λοιπά. Άρχισα όμως να παραδίδουμε ένα από πλευρά δυνάμειο. Οπότε έγραψα γράμμα στον πατέρα μου, ο οποίος είχε την πρόνοια, ήταν σπουδαίος πατέρας αυτός, γι' αυτό και δεν ξέρω αν μπήκε μέσα στην εκκλησία. Όλες μου οι αφιερώσεις, αγιογραφίες και τα λοιπά είναι στη μνήμη των γονιών μου. Λοιπόν, μου είχε πει να με, μέχρι τάδε το μηνό να υπολογίσεις ότι θα βρίσκομαι εκεί. Θα μου στείλεις γράμμα, μα χρειάζεσαι, στο Γιώργο τον Αρκουμάνη στο Λιοντάρι. Διά, γόγο τσιγαρίδα. Αν είναι μετά την τάδε, θα είμαι να μισθεί στο κέντρο. Θα μου στείλει γράμμα στον τάδε, Τσαμπούλο, Κωνσταντίνο κτλ. Διαγωγό σιγαρίδα. Δηλαδή προχωρημένο για την εποχή εκείνη. Στέλνω ένα γράμμα λοιπόν και του λέω να με έλα να με πάρει να με γιατί πεινάω. Με θέλει πείνα. Οπότε λοιπόν έρχεται ο πατέρα μου και με παίρνει.
με παίρνει μια εποχή και με πάει στον Πελοκομίτη. Απέναντι από τον Πελοκομίτη είναι ένα σιγισμό στη ζυγογενέα μου. Λοιπόν, εκείνα ήταν παντρεμένη η αδερφή του, του πατέρα μου. Και με πήγε εκεί λοιπόν και έκανα τη διαδρομή από τον Πελοκομίτη, από το κέντρο, να κατέβει κάτω τη Ρεματιά, να πα με τα πόδια πάνω, να πα σχολείο στον Πελοκομίτη. Γι' αυτόν τον ένα μήνα περίπου που χρειαζόταν ακόμα. Τη δεύτερη χρονιά δεν με πήγε λοιπόν στο Κουμπάρο, με πήγε σε έναν άλλον, ο οποίος να με είχε το παιδί του, του είχε πει ο γιατρός ότι πρέπει να πάει σε βουνό και τον πλησίασε τον πατέρα μου και του λέει ρε βαργά εγώ έχω το παιδί μου και τα λοιπά και μου είπε ο γιατρός να με μήπως γίνεται να το πάρεις εσύ στο βουνό. Και λέει θα το πάρω και το πήρε το παιδί και το φέρε εδώ να μου και το έκαμε ένα καλοκαίρι του τάχει τον παγώνα. Και στη συνέχεια μαζί με αυτό το παιδί να πήγα εγώ στο σπίτι το δικό του. Ανταλλαγή. Και, ανταλλαγή και έμεινα εκεί. Και την άλλη χρονιά, καλώς πέρασε, την άλλη χρονιά δεν με έστειλε λοιπόν να με συντοπόλια, μέσα στο Μαυρομάτι Θηβών, σε έναν κουμπάρο. Είχε και αυτός δύο αγόρια και μία κόρη και πήγε λοιπόν να σκάψει το βαμπέλι με τη γυναίκα του, σκάβανε με το... Με τα χέρια. Με το τσαπίνι, δεν υπήρχαν τα μέσα. Είχε ένα χαμόσπιτο, το οποίο να με, για να κλείσει η πόρτα έπρεπε να τραβήσει ένα σκηνάκι και ένα μάνταλο. Πού ήξερα εγώ από τέτοια πράγματα. Εγώ ήμουν από αφιροκάλυβο, δεν ήξερα από την ιστορία. Τράβηξε την πόρτα και τα λοιπά, αλλά η πόρτα δεν έπιασε όπως τράβηξε και πήγα στο σχολείο. Πάει το γαϊδούρι να με κάνει έτσι με το κεφάλι και μπαίνει μέσα. Ήταν η πανακοτή με το ψωμί απάνω και τα λοιπά. Το φαγητό ψωμί, η γαϊδούρα. Γυρίζουν λοιπόν τα παιδιά του που σχόλασαν γρηγορότερα. Βρήκαν το γαϊδούρι και τα λοιπά. Και όταν πήγα εγώ να με, μου τραβάνε ένα ξύλο, λίγο μεγαλύτερο από μένα ήταν και τα λοιπά, να με. Εγώ έβαλα τα γράμματα, σηκώθηκα, έφυγα, γύριζα εκεί στο χωριό. Αργήσαν, αργούσαν οι άνθρωποι να επιστρέψουν από τη δουλειά του. Όταν γυρίσανε, ρώτησα πού είναι ο Κώστας και τα λοιπά και είπαν αυτό και αυτό το χτυπήσαμε γιατί, κοίταξε τι έγινε, άφησε την πόρτα ανοιχτή και πήγε του ήλιο. Εγώ νύχτωσε λίγο και τα λοιπά και πήγα πίσω από την εκκλησία στο ιερό και κούνιασα εκεί να με έκλαιγα, δεν είχα άλλη επιλογή τι να κάνω τώρα, ήμουνα 8,5 χρονών. Λοιπόν, οπότε ξεσηκώθηκαν οι άνθρωποι και τα λοιπά, να ψάχνουν στο χωρέλθα και με βρήκαν και τα λοιπά, με πήραν. Αυτή ήταν η τελευταία μου περιπέτεια σε μικρός. Μετά στη Θήβα που πήγα σε ένα είχε σαν δωμάτιο και τα λοιπά κανονικά να με δεν... Με ρώτησες που γεννήθηκα. Γεννήθηκα στη θέση 5 μίλια Καΐτσας, στον δρόμο. Το φθινόπωρο που πηγαίναμε κάτω, με γέννησε η μάνα με εκείνα. Με γέννησε. Τι είπα ρε μάνα με γέννησε και μετά τι έγινε. Κάσαμε δύο μέρες λέει εκείνα με, και μετά να με σε φορτώθηκα και σε πήγα κάτω, σε πήγα κάτω. Και πώς ρε μάνα και τα λοιπά. Είχες κούνια, κούνια που είδαμε είχα το σαμάρι μου, το σαμάρι ανάποδα. Και επειδή το σαμάρι είναι η καλύτερη κούνια, γιατί μάνα είναι η καλύτερη κούνια του σαμάρι. Διότι το σαμάρι επειδή με έχει σαμαροσκού του μαλίσιο. Και άμα το βάζει το παιδί και τα λοιπά εκεί, ζεσταίνεται και κουνιέται το σαμάρι ανάποδα. Και να νορίζεται και το παιδί. Δεν μου λες μόνη της, χωρίς μαμή, χωρίς τίποτα. Χωρίς μαμή, με την πεθερά του, με την βαβά. Οι γριές κάνανε τις μαμές να μου. Και θυμάμαι και έχω παραστεί και σε γένα, με βάλανε να διαβάζω μια φυλάδα γιατί δεν το έφερε καλά το παιδί να μην μια θεία από εδώ και με βάλανε μένα και διάβαζε μια φυλάδα. Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω τι φυλάδα ήταν αυτή, για να βοηθήσει ο Θεός να ξεκινήσει η γυναίκα. Και γέννησε. Γέννησε, ναι, και εγώ διάβαζα. Με βάλανε και εσένα αυτό και διάβαζα. Εδώ τα καλοκαίρια δεν έφτιαχναν σχολείο εδώ που ήταν παιδιά. Πώς έφτιαχναν. Πολύ ωραίο πράγμα. Πολύ ωραία ερώτηση. Εδώ λοιπόν, εγώ πήγα στο δάσκαλο που πήγε και ο πατέρας μου. Λεγόταν ο Μπαρμπαβάγιας ο Γιαννουσάς. Από τα Γιαννουσέικα Καρπλησίου.
Αυτός ήταν ένας γέρος, φόραγε άσπρα μπουραζάνια, φόραγε και τσαρούγια. Τον βάζανε εδώ να με για 3 μήνες το καλοκαίρι. Σχολείο ήταν, όπως είναι η εκκλησία, το πίσω μέρος ήταν χτισμένο και ήταν το σχολείο. Με πεζούλια γύρω 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 και στην άκρη ήταν το γιατάκι του δάσκαλου. Υπαίθριο τώρα αυτό. Σκεπαστό. Α, στεγασμένο. Στεγασμένο. Στην άκρη ήταν λοιπόν το γιατάκι του γυροβάγια, το οποίο έβαζε μπάτσες κάτω, φτέρες από πάνω και μετά έβαζε την κάπα. Και την πρώτη δουλειά που έκανε όταν ερχόταν να αναλάβει, παρήγγειλε λοιπόν να με στους γδαραίους που πηγαίνανε κάτω που είναι οι κρανιές και του φέρανε ένα δέμα βέργες από κρανιές. Αυτές ήταν για διαπαιδαγώγηση. Για τιμωρία. Αυτές τις είχε εκεί και τα λιπάναμε και η διαπαιδαγώγηση ήταν στην Παλάμη. Γόνατο που ήταν. Πήγα εγώ λοιπόν στο Βάγια και το σχολείο αυτό λειτουργήσε μέχρι το, και το 47 και μετά που φύγαμε το 47 και γυρίσαμε το 50 είχε κρεμιστεί, να μην είχε πέσει όπως είχε πέσει η εκκλησία και φτιάξαμε άλλο δασκαλοκάλυπο εδώ που είναι το μαντρί του Χρήστου, λίγο πιο πάνω. Και εγώ εδώ λοιπόν όταν ήμουνα στην 7η γυμνασίου για τελευταία χρονιά έκανα δάσκαλος και είχα 13 παιδιά τα καμάρια και πήρα 650 δραχμές αμοιβή και αυτή την αμοιβή πήγα στη Θήβα και αγόρασα το πρώτο ρολόι, χειρός. Σόμπα ρε Κώστα. Ναι, 650 δραχμές, είχα 13 παιδιά από εδώ και το δασκαλοκάλι εδώ έγινε με ξύλα, με σκιζάρια. Και μου είπες από το 47 μέχρι το 50 δεν ανεβαίνατε. 6 Σεπτεμβρίου του 47 γίνεται η επίθεση από το τάγμα του καπετάν Χουλιάρα, του Περικλή. Ναι, το ξέρω, ναι, τον έχω ακούσει. Τον οποίο τον έησε εγώ, συζητήσαμε σαν βουλευτής και τα λοιπά και μου διηγήθηκε την ιστορία. Εδώ στο Καρνόπι ήταν ο στρατός. Ο Χουλιάρας πήρε εντολή τον Αύγουστο του 47 να συνοδεύσει το αρχηγείο το οποίο ήταν στη Βράχα να το πάει στο Γράμμο. Πράγματι λοιπόν από εδώ ο καπετάνης Περικλής συνόδευσε το αρχηγείο, το πήγε, το εγκατέστησε εκεί και εκεί του δίνουν εντολή θα γυρίσεις πάλι πίσω και θα πας πάλι στα λιμέρια Φουρνά, Πλητζόζα και τα λοιπά, να Μερεντίνα για να κάνεις παρενόχληση. Στο στρατό. Στο στρατό. Όταν έφτασε στο Κερασοχώρι, παίρνει εντολή να χτυπήσει, να κάνει παρενόχληση σε μες στο Καρνό. Εδώ πάνω. Ήρθαν λοιπόν εδώ πάνω να κάνουν την περιβόητη παρενόχληση. Αφήσαν καμιά δεκαριά νεκρούς και το πρωί ξαναφύγανε πάλι πίσω, πιάσαν τα γάβρα να κερνούν μετά, φύγανε πάνω για την δουλειά τους. 6 Σεπτεμβρίου λοιπόν, εντολή ο στρατός να φύγουμε από εδώ. Τα κοπάδια. Τα κοπάδια και οι οικογένειες και ο οικισμός και μετακινηθήκαν και μας πήγαν στη Σάρκα. Για να μην τροφοδοτείτε τσαντάρτες. Ήταν να πλέον, άρχισε λοιπόν η εκένωση των χωριών για να μην έχουν πρόσβαση οι αντάρτες. Μας πήγαν λοιπόν στη Σάρκα για καμία 15 μέρες και μετά μας πήγαν στο Καλυφόλι. Τα πρόβατα. Στις έκλειζα παρακάτω. Τα πρόβατα. Τα πρόβατα λοιπόν να με φύγανε για, για τη Θεσσαλία. Από το Καλυφόλι προς τα κάτω. Βοσκές, τον Ατάλο, τόσα πρόβατα, πώς τα τακτοποιούσανε. Ήταν εγκατελειμμένα την εποχή εκείνη. Δεν ήταν εντατική η καλλιέργεια στα Ριζά. Λόγω πολέμου, εφήλιο και λόγω πολέμου, αλλά και δεν ήταν και αξιοποιήσιμη την εποχή εκείνη. Νερό δεν υπήρχε, τίποτα δεν υπήρχε να μείνω. Δεν καλλιεργούσαν να πάει και δεν καλλιεργούσαν τίποτα απολύτως. Καλλιεργούσαν μόνο κανένα στάρ και αυτόν δεν έβγαινε. Λοιπόν, ήταν παρθένο το έδαφος από πλευρά κτηνοτροφική. Βοσκοτόπια. Λοιπόν, και έτσι φύγαμε από εδώ και μείναμε το 48 και το 49 διότι ο εμφύλιος τελείωσε τον Αύγουστο το 49. Και πώς τα ξεκαλοκαίριαζε κάτω τα πρόβατα. Πρώτα, στον Αλιέρτο, ακριβώς απάνω από τον Αλιέρτο είναι ένα βουνό τον Έστο Ζαγαρά.
Εκεί λοιπόν πήγα η Νιάλα, τα Καμάρια και η Παλιόλακα, το 48 και το 49, ξεκαλοκαιριάζαμε εκεί. Δεν δυστύχαγαν τα πρόβατα. Τα οποία εκεί ήρθε η δυστυχία. Δεν αντέχαν τα πρόβατα και να πει. Δεν υπήρχε με νομή, χορτάρια δεν υπήρχαν κτλ. Να πει, πάθαν καταστροφή. Δηλαδή, θυμάμαι εγώ να με τούτε εδώ, να με ταξαρτήθηκα τον πατέρα μου που ήταν όλοι μαζί. Είχαν ένα κοπάδι με 200 ζυγούρια, δεν έμεινε ούτε ένα. Ψόφισαν όλα. Ψόφισαν όλα. Ο πατέρα μου πάλι να με, από τι δημόσιε σχέσει που είχε, βολεύτηκε με έναν ξάδερφό του. Και όχι μόνο δεν ψοφίσανε ένα με τα σγούρια του, αλλά είχε κρατήσει κανένα 50 αρνάτες, οι οποίες μαρκαλιστήκανε κιόλας. Διότι ήταν ο Αρκουμάνης π.χ., ο οποίος είχε πάρει από τον Άγγλο, με τον οικειοστάσιο, είχε τα προχώματα στο σταθμό της Λιβαδιάς, ένα λιβάδι, και άλλο ένα λιβάδι στο Στρωτό. Επειδή όμως μειώθηκαν τα προβατά του, κινδύνευε να χάσει ένα από τα δύο. Λέει στον πατέρα μου, ήταν φίλοι, εγώ, επειδή κινδυνεύω να μου το πάρουν το λιβάδι, δεν έρχεσαι εσύ να πας στο στρώμα, μόνο που θα δηλώσουμε ότι είναι δικά μου τα πρόβατα και είναι καλά να με, θα ζήσεις. Ο πατέρα μου δεν άπραξε την ευκαιρία αυτή να με και πήγε. Όσα είχατε τότε εσείς, πόσα πρόβατα είχατε τότε? Είχαμε τότε επίσης 220 πρόβατα. Λοιπόν, πήγε λοιπόν εκεί, και πήγε, μικρός εγώ τώρα, και είχαμε και 10 γίδες. Εγώ είχα γίνει σέρα με τις γίδες να με να κυνηγάω κάθε μέρα. Λοιπόν, εμείς εκείνα όχι μόνο δεν χάσαμε από τα 220, αλλά μας γεννήσανε και οι αρνάδες το 48-49. Και το 49 λοιπόν που τελείωσε ο εμφύλιος τον Αύγουστο, το 49 τον Αύγουστο, την άνοιξη δηλαδή του 50, ήρθαμε στα Καμαρία. Δεν βρήκαμε τη σπίτι, δεν βρήκαμε τίποτα πολύ το ζώο. Τότε αν ρωτήσεις λοιπόν τη μάνα σου ή τη θεία σου και τα λοιπά που είναι 93 χρονών. Τη γιαγιά μου. Πότε γυρίσανε στα Γάβρα, πότε γυρίσανε στον Άγιο Δημήτρη? Όχι, αυτή η γιαγιά μου είναι από το Καρπενήσι, της μάνας μου η μάνα. Ρώτα του τους άλλους που τους διώξανε, διότι από τον Δημήτρη, από τον Κρίσο, τους διώξανε. Ναι, πήγαν στη Λαμία. Άλλη Λαμία, άλλη Αγρίνιο, άλλη... 2-3 χρόνια νομίζω έκαναν. Λοιπόν, κάνανε το 48 και το 49 και γυρίσανε, ή το 49 το φθινόπωρο γυρίσανε, οι Χωριανοί δηλαδή, ή αρχές του 50 γυρίσανε στα χωριά αυτά που είχαν εκείνο δει. Λοιπόν, έτσι περιγράφτηκε η ιστορία η δική μου. Μετά έφυγα, μπήκα σε άλλες περιπέτειες, σε άλλη ζωή, σε άλλη ιστορία. Βέβαια.